περισσότεροι από τους δύο δήμους οι οποίοι έχουν στείλει τα στοιχεία, έτσι. Ναι. Γιατί μέχρι χτες άκουγα στο δελτίο. Λίγο πριν πω στην εκπομπή, μου είπε ότι ήταν δύο. Είναι για να καλωσορίσουμε. Και πάμε και σε μερικού ακόμα. Έτσι, για να δούμε. Και τον κύριο Δανιλίδη Σημεών, δήμαρχο Νεάπολης Σικεών. Και επίσης θα καλωσορίσουμε κοντά μας και την κυρία Κοτρονιά, Μέρη Κοτρονιά, βοηθό συνήγορο του πολίτη. Καθώς εσείς μεσολαβήσατε, κυρία Κοτρονιά, ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε πραγματικά αδύναμους. Θα μας πείτε πάρα πολλά από την εμπειρία σας από το συνήγορο του πολίτη, αλλά ξεκινήσουμε τον Νίκο Υποφάρα. Και τι θα πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Λοιπόν, στο παιχνίδι να δηλώσουν δηλαδή όσοι δεν έχουν ρεύμα, μπαίνει και η Εκκλησία. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση της Εκκλησίας Ελλάδος που ζητεί από όλους τους Μητροπολίτες οι οποίοι σητίζουν κόσμο ο οποίος δεν έχει άλλο τρόπο να βοηθηθεί, να καταγράψουν και να δώσουν αμέσως στις μικρές επιτροπές Δήμων και ΔΕΗ που θα συσταθούν όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν ρεύμα. Άρα λοιπόν, το ένα πεδίο είναι οι Δήμοι, οι οποίοι στέλνουν τα στοιχεία. Mm-hmm. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ζητούν να μην διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, αλλά και να επανασυνδεθούν συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ζητήματα. Mm-hmm. Και τώρα έχετε και η Εκκλησία να στέλνει τις επικαιροποιημένες λύσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα υπάρχει ένα νούμερο. Λένε ότι όσοι βρίσκονται στην κοινωνική πρόνοια, στις υποδομές μέχρι την 1η Νοεμβρίου, νομίζω. Να μπουν τώρα στις λύσεις αυτές. Θα είναι επικαιροποιημένες και τους έχει κοπεί το ρεύμα. 10 με 15.000 μας λέει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι είναι αυτοί οι συμπολίτες μας. Πρέπει να εντοπιστούν λοιπόν από τους Δήμους, να δοθούν στη ΔΕΗ, να επανασυνδεθούν λοιπόν. Τώρα. Ποιος θα πληρώσει το ζήτημα. Ποιος θα πληρώσει τα χρήματα αυτά της επανασύνδεσης. Έχει ξεκαθαριστεί αυτό, Νίκο. Το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Μανιάτης. Το έχουν βρει οι Δήμοι μεταξύ τους μαζί και έχει γίνει κάποια σύσκεψη. Δεν τους ενδιαφέρει στην παρούσα φάση. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Επίσης δεν τους ενδιαφέρουν και τα χρέη που ενδεχομένως να έχει το ρολόι πάνω από το παρελθόν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δηλώσουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα τη Εκκλησία ή τη βοήθεια των Δήμων ότι δεν έχουν ρεύμα, να επανασυνδεθεί το ρεύμα, ακόμα και το ρολόι να είναι σε άλλον, στο ιδιοκτήτη, ξέρω εγώ το όνομα, να δηλώσουν ότι δεν έχουν ρεύμα προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο χειμώνας λοιπόν, και η υπογωνιά. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Δανιλίδη, να δούμε αν ο συγκεκριμένος Δήμος έχει στείλει τα στοιχεία και πού εντοπίζονται τα σοβαρότερα προβλήματα. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Μανιάτης, εδώ στο Sky για το θέμα αυτό. Μας δώσουν οι Δήμοι να παρέξουν οι Δήμοι στις επιτροπές που συγκροτούνται σε κάθε Δήμο. Τους ανθρώπους αυτούς που πηγαίνουν στα κοινωνικά συσίδια ή πηγαίνουν στα δημοτικά παντοπολία ή στα δημοτικά φαρμακεία, ναι, και δεν έχουν ρεύμα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα και στον κύριο Δανιλίδη. Κύριε Δανιλίδη, μέχρι ώρας είναι πολύ λίγοι οι Δήμοι που έχουν στείλει τα στοιχεία ώστε να ξέρει η πολιτεία ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά είναι σε οικονομική αδυναμία. Εσείς τα έχετε στείλει καταρχήν. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα μιλήσω και με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης για όλη την Ελλάδα. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση, όχι μόνο για το δικό μας Δήμο, το Δήμο Νεάπολης Σικεών, αλλά συνολικά για όλη τη χώρα, έχουμε οργανώσει ένα τεράστιο δίκτυο χιλιάδων δομών για την υποστήριξη των συμπολιτών μας από την προσχολική αγωγή μέχρι την τρίτη ηλικία με τα προγράμματα βοήθειας στο σπίτι για τους ηλικιωμένους και με τα κοινωνικά συσίτια και με τα κοινωνικά μαγειρία και με τα κοινωνικά παντοπολία. Γι' αυτό κιόλας αυτά τα φαινόμενα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες μέρες είναι λίγα και μικρά. Εάν δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο δίκτυο κοινωνικών υπηρεσιών από την πλευρά της αυτοδιοίκησης, mm-hmm, καθημερινά στις εκπομπές σας και στα δελτία ειδήσεων θα είχαμε εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, τέτοια περιστατικά. Για το δικό μας Δήμο είμαστε ήδη έτοιμοι και σήμερα στέλνουμε τις 356 οικογένειες, mm-hmm, τις 356 οικογένειες τις οποίες τις έχουμε μέσα στις δομές της κοινωνικής πολιτικής. Προσέξτε όμως, όλοι από αυτούς θεωρώ δεν πάρα ρεύμα. Πολύ θετικό. Ναι. Όχι. Ελάχιστοι από αυτούς δεν έχουν ρεύμα και μάλιστα είναι παραπάνω από 12-13 δεν είναι. Γιατί αυτό, γιατί έχουμε φροντίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ωραία. Όταν φτάνει η ώρα, το προλαμβάνει εσύ καλύτερο του θεραπεύει. Όταν κύριε φτάνει η ώρα, Δανιλίδη, δεύτερος ή τρίτος λογαριασμός. Μια ερώτηση, κύριε Δανιλίδη. Πόσοι αν μου επιτρέπετε λίγο να τελειώνω τη σκέψη μου. Αφήστε με να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό για να καταλάβουν και πώς θα πρέπει να λειτουργούν και οι υπόλοιποι δήμαρχοι. Ναι, πόσοι λοιπόν από αυτούς τους συμπολίτες σας βρίσκονται ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ή στις ομάδες ευπαθών καταναλωτών της ΔΕΗ.
Είναι περίπου 150 οικογένειες από τις 356. Προσέξτε όμως, πρέπει εδώ υπάρχει ένα τραγικό ζήτημα με τη ΔΕΗ. Δεν ξέρω αν έχετε φωτίσει στο σταθμό σας από όλες τις πλευρές την υπόθεση. Πείτε μας λίγο στην ουσία σας, παρακαλώ πολύ, κύριε Δανιλίδη. Να πάμε στην ουσία. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν με τη ΔΕΗ? Το πρόβλημα με τη ΔΕΗ είναι ότι ουσιαστική έκπτωση 42% στο τιμολόγιο έχουν μόνο όσοι έχουν πάνω από 67% αναπηρία και κάτω από 12.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα. Και αυτό προφανώς, κύριε Δανιλίδη, είναι πολύ σημαντικό το αυτό που επισημαίνετε τώρα, και αυτό προφανώς θα σας καταγγέλουν και εσάς, κύριε Κοτρονιά, καθημερινά. Γιατί αναγκαστήκατε να μεσολαβήσετε προκειμένου να επανασυνδεθεί το ρεύμα σε μια οικογένεια με πάρα, πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα. Ναι, ακριβώς. Μια οικογένεια με 4 με 5 παιδιά. Συγγνώμη, κυρία Δανιλίδη, απευθύνομαι στην κυρία Κοτρονιά. Κυρία Κοτρονιά. Ναι, ο συνήγορος του πολίτη έχει ξεκινήσει όλα αυτά τα θέματα της ΔΕΗ πολύ πριν από τότε που συνέβη αυτό το θλιβερό γεγονός στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα, το πρώτο έγγραφο που στείλαμε στον υπουργό, στον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος, ήταν το 2010. Όπου ζητούσαμε και στο διευθύνοντα βέβαια σύμβουλο της ΔΕΗ, όπου ζητούσαμε να ληφθεί μέρημνα για τις ευάλωτες κατηγορίες πολιτών. Υπήρχαν πολίτες και υπάρχουν πολίτες που είχαν κάνει αναφορά στο συνήγορο του πολίτη ότι δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ρεύμα συσσωρευμένες οφειλών που για λόγους ανεργίας, αναπηρίας και κακής οικονομικής κατάστασης λόγω της κρίσης δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τους λογαριασμούς. Η ΔΕΗ λοιπόν τους έκανε ένα διακανονισμό με ένα μεγάλο ποσό. Το πολύ σε 6 δόσεις και με μια προκαταβολή πολλές φορές, στις οποίες δεν μπορούσαν βέβαια να ανταποκριθούν οι πολίτες. Έβαζε, για παράδειγμα, σε μια περίπτωση που είχαμε, που ο πολίτης χρώσταγε 5.000 ευρώ από λογαριασμούς, έβαζε 1.000 ευρώ προκαταβολή και 600 ευρώ τη δόση 6 δόσεις. Αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει. Ο πολίτης ήταν άνεργος, υπέφερε από σοβαρή ασθένεια και αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε τεράστιο πρόβλημα και μάλιστα για άρα, το κυρία χρονικό Κοτρονιά, διάστημα που διανύει. Ο κόσμος που είναι σε απόγνωση και ενδεχομένως να μην έχει και τη δυνατότητα να συνεννοηθεί από το τηλέφωνο, το γνωστό πλέον 98.000, ή που δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να στηθεί στις ουρές, πιο ηλικιωμένοι, μπορούν να έρχονται σε εσάς και εσείς να τους βοηθάτε? Όχι. Ήδη έρχονται, έχουμε πάρα πολλές αναφορές για αυτά τα θέματα. Ο συνήγορος του πολίτη παρεμβαίνει και τις περισσότερες φορές πετυχαίνει τη μη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Κυρία Κοτρονιά, για να μην είναι κακιά ΔΕΗ και όλοι οι υπόλοιποι είστε καλοί, πείτε λοιπόν ότι από το Φλεβάρι του 2013, όσοι εντάσσονται στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και στις ομάδες ευαίσθητων των καταναλωτών, δεν κόβεται το ρεύμα. Πείτε το αυτό, γιατί ήταν μετά από την παρέμβαση τη δική σας. Το καταφέρατε να το κάνετε αυτό. Ναι, αλλά είναι ελάχιστο. Άλλαξε ο κανονισμός. Αυτό θέλω να σας πω, κύριε Κοτρονιά. Για να ακούσουμε και τον κύριο Δανιλίδη και να κλείσουμε εδώ αυτό τον κύκλο. Κύριε Δανιλίδη. Ναι, το μεγάλο ζήτημα στο οποίο πρέπει να κάνει αναπροσαρμογή η ΔΕΗ στο κοινωνικό τιμολόγιο είναι το εξής. Πρώτον, να μπορεί να εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο το πραγματικό 50% μείωση και οικογένειες που δεν έχουν ανάπηρους. Και δεύτερον, να αυξηθεί το πλαφόν των 1.600 κιλοβατορών. Το πλαφόν των 1.600 κιλοβατορών ανά τετράμινο, αν είναι μια πενταμελής ή εφταμελής οικογένεια με 4 με 5 παιδιά και με έναν παππού ή με μια γιαγιά στο σπίτι, όχι σε 4 μήνες, σε 3, σε 2 μήνες υπερκαλύπτεται και άρα πετιέται έξω από το κοινωνικό τιμολόγιο. Πρέπει λοιπόν η ΔΕΗ να βάλει κλιμακωτά στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο κοινωνικό, έτσι ώστε να φτάνουμε. Κύριε Δανιλίδη, όχι η ΔΕΗ, η πολιτεία, η κυβέρνηση. Λοιπόν, το ζητούμενο είναι η πολιτεία. Αυτό εκεί είναι η ουσία. Να υπάρχει ουσιαστική έκπτωση 50% λοιπόν, σε όλους όσους εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Εγώ έχω επεξεργασμένες προτάσεις, τις οποίες έχω καταθέσει ως πρόεδρος της Επιτροπής, γραπτά και στην πολιτεία και στη ΔΕΗ και στα αρμόδια όργανα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κοτρονιά και τον Νίκο Υποφάντη. Και να πάμε τώρα στον Γιώργο Τσελίκα, γιατί συζητάμε ένα θέμα και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά Γιώργο Τσελίκα.